Η Παναχαϊκή είχε τον έλεγχο του αγώνα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού στην Λάρισα. Η πρώτη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους με αυτήν την προσπάθεια από τον Γκίτσι και την σέντρα του, την οποία μπλόκαρε ο Γκούγιος. Είμαστε στο 16ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Γκίτσις περνάει την μπάλα για τον Σολάκη. Αυτό στο Γιωβάνοβιτς και πάλι για τον Σολάκη, και να το 0-1 για την ομάδα της Παναχαϊκής. Στο 16ο λεπτό από την ωραία πάσα του Γιωβάνοβιτς στον Σολάκη και το πλασέ του τελευταίου από πολύ καλή θέση. 0-1 λοιπόν για την Παναχαϊκή. Στο 46ο λεπτό ένα πλάγιο με τον Γκίτσι, Γιωβάνοβιτς. Και πάλι στον Γκίτσι κάπου βρίσκει μπάλα. Η κεφαλιά από τον Σολάκη 0-2 στο 46 για την ομάδα της Παναχαϊκής. Κοιτάξτε και πάλι η σέντρα από τον Γκίτσι βρίσκει μπάλα στην πλάτη ενός αμυντικού. Ο Σολάκης δεν έχει πρόβλημα από το κέντρο της άμυνας της Λάρισας να κάνει το 0-2. Στο 61ο λεπτό στην επίθεση και πάλι η ομάδα της Παναχαϊκής με τον Ιωάννου που πέρασε για τον Παφλιά. Και πάλι για τον Ιωάννου που περνάει ωραία την μπάλα για τον Γιωβάνοβιτς. Εύκολα αυτός πλασάρει 0-3 στο 61ο λεπτό. Κοιτάξτε τον Παφλιά πως περνάει την μπάλα στον Ιωάννου και από εκεί εύκολα και γρήγορα στον Γιωβάνοβιτς για το σουτ και το 0-3. Είχε σιγουρέψει την νίκη της η Παναχαϊκή. Το μόνο που μπόρεσε να κάνει η Λάρισα ήταν να μειώσει στο 75ο λεπτό, όταν ο Ρίζνιτς πέρασε την μπάλα για τον Κοντοθανάση. Κοντοθανάσης, ο οποίος έκανε το σουτ, παρενευλήθη ο Ζιάκας με το κεφάλι, έγραψε το 1-3 στο 75ο λεπτό. Κοιτάξτε και πάλι εσείς τον γκολ αυτό από το σουτ του Κοντοθανάση και την κεφαλιά του Ζιάκα.